Στριφογυρίζει ο Γκούπε, η παλιά απέναντι. Μωραΐτης. Σκόνει την μπάλα προς τον Τσιφτσίνη. Στη μικρή περιοχή. Ο γκολκίπερ ο Τσιφτσίνης. Αρχικά ο Αμανατίδης. Μεγάλη ευκαιρία για τους γηπεδούχους. Με Αμανατίδη και Τσιφτσίνη. Σε πρώτο και δεύτερο χρόνο. Αντίστοιχα η μπάλα βγήκε από το χέρι του Τζουρίδη. Αβραμίδης απομάκρυνε. Τριφινόπουλο ψηλά. Δεν μπορεί ο Κορδένης. Μπορεί τώρα. Μπάλα χάθηκε όμως. Από μακριά ένα σουτ. Το οποίο είναι του Τσάκου. Μαζεύει ο Πασχαλίδης. Ο Λοτόμες. Ο μακριά τολμάει ένα σουτ. Άστοχο. Γκούπε. Παλιά του Γκούπε στον Ανανιάδη. Πήρε την πρώτη διεκδίκηση ο νεαρός. Το γέμισμα του Κορδένη. Μαζεύει ο Τζουρίδης πρώτου Αμανατίδη. Ανανιάδης. Ανανιάδης γεμίζει. Δε μεγάλη φάση εδώ. Έκανε επιθετικό φάουλ ο Σημεωνίδης στο Τζουρίδη. Σαμαράς γεμίζει. Τζουρίδης θα βρει την μπάλα. Μεγάλη φάση και δοκάρι. Από το Σημεωνίδη αρχικά το σουτ. Κουπέ. Διασύ εκτέλεση, η κεφαλιά είναι από αμυντικό απέναντι κόρνερ. Εκτελεί αυτό το κόρνερ ο Βασιλείου στην μικρή περιοχή. Μπάλα έχει περάσει από όλους. Μαζεύει ο Τζουρίδης πριν η μπάλα περάσει τη γραμμή του από το σώμα των αμυντικών του. Ακριά από την περιοχή δεν μπόρεσε να βρει το χώρο για να σουτάρει. Τώρα του δίνεται η ευκαιρία. Το σουτ είναι ιδιαίτερος χλιαρό με αποτέλεσμα καταλήξει και έξω. Μωραΐτης Τσιφτσίνης. Παλιά απέναντι. Στον Ανανιάδη, στην περιοχή ο Ανανιάδης, θα γυρίσει, πήρε τη διεκδίκηση, τώρα Αμανατίδης. Εδώ Αμανατίδης, θα σουτάρει ο Αμανατίδης, άστοχα. Με τον Κορδένη. Δεν υπάρχει offside εδώ. Γεμίζει ο Ανανιάδης απέναντι, θέλει να γυρίσει ο Βασιλείου και η μπάλα είναι στα δίκτυα από το γύρισμα του Αμανατίδη. Γυρίζει την μπάλα στα τυφλά ο Αμανατίδης και σκοράρει για την ακρίβεια με την εστία πίσω του. Έχει εμβλιδιάσει τόσο αμυντικούς όσο και τον goalkeeper. Ανοίγει τον δίκτυο του σκορ. 1-0 η γηπεδούχη με τον Κώστα Αμανατίδη στο 20ο λεπτό. Οι γηπεδούχοι ανοίγουν τον δίκτυο του σκορ. Στον Καράκα, εδώ είναι ο Κασάπης. Τόμες. Χάθηκε η μπάλα. Γκούμπε σε πρώτο χρόνο και ο Τσιφτσίνης θα βγάλει αντεπίθεση. Ανανιάδης έχει τη δυνατότητα να μπει στην περιοχή. Τέτα τέτου Ανανιάδη πλασάρει γκολ. Γιάννης Ανανιάδης, ο νεαρός, αξιοποίησε το μισό γήπεδο. Πήρε την μπάλα, βγήκε τέτα τέτ, απέφυγε τον αντίπαλο, σκοράρει στο 23ο λεπτό της αναμέτρησης. 2-0 με τον Γιάννη Ανανιάδη, η γηπεδούχη μπροστά στο σκορ. Τόμες. Καλή εκτέλεση πέραν του δεύτερου δοκαριού. Out όμως η μπάλα. Αρχικά ο Κορδένης. Επαναφέρουν οι φιλοξενούμενοι μπροστά. Πασχαλίδης ελέγχει την φάση. Τον πρόλαβαν όμως οι φιλοξενούμενοι. Μακριά ένα γύρισμα. Ο Σαμαράς πρώτης γραμμής θα απομακρύνει την μπάλα παρά το γεγονός ότι οι γηπεδούχοι γκρινιάζουν την μπάλα. Ήδη είχε περάσει τη γραμμή και ήταν out. Δεν θα σε πετύχει ο Μανώλης κανένα μπλόκο. Θα σε γράψει. Μαρκάριο Αβραμίδης γυρίζει με τα κουνάκια την μπάλα στον Τσιφτσίνη, έρχεται ο Γκούπε, παίρνει την μπάσα, ο Γκούπε γεμίζει απέναντι, η κεφαλιά, γκολ, δεν υπάρχει offside,
Ο Σιμεωνίδης έρχεται από πίσω από τον δεξιό πιστοφύλακα και σκοράρει, στριπλούν 3-0 οι γηπεδούχοι με γκολ του Σιμεωνίδη στο 33ο λεπτό. Τριπλασιάζουν τα τέρματά τους οι γηπεδούχοι με σκόρερ τον Σιμεωνίδη, τον Κώστα Σιμεωνίδη τη φορά αυτή. Ναλμπάντης Κασάπης, μια παλιά στο ημικύκλιο, ένα σου το οποίο περνάει του Τσάκου, αν δεν κάνω λάθος πρέπει να είναι, όχι, ο Καράκας, η μπάλα πάνω από τα δοκάρια του Πασχαλίδη. Εκτελέσει το πλάγιο του στον επάνω. Τσάκος γεμίζει το ύψος του πέναλτι. Πέναλτι έχει δώσει. Νομίζω σφίριξε ο Μαγής. Νομίζω πρέπει να σφίριξε χέρι πέναλτι, αλλά γκρινιάζουν οι γηπεδούχοι ότι υπάρχει πρωτίστως στον Τσάκο η παλιά, ότι είναι offside και πηγαίνει η πάσα στον Τσάκο, ότι είναι offside και πηγαίνει ο Μαγής να συμβουλευτεί τον δεύτερο βοηθό του. Όντως offside, δεν ισχύει η παράβαση του πέναλτι. Υπάρχει όντως offside του Τσάκου προγενέστερα. Κορδένης Πουρλίδαλης ελέγχει. Λάθος. Και εδώ η μεγάλη ευκαιρία του Αμανατίδη, του Σιμεωνίδη, ο οποίος βγαίνει από πίσω αλλά χάνει μια μεγάλη ευκαιρία. Δεν αξιοποίησε το λάθος αυτό της άμυνας του ΠΑΟΚ. Πήραν την μπάλα οι αντίπαλοι. Διορθώνει ο Σιμεωνίδης με τον Τζιφτσίνη να γεμίζει εκεί όπου Ανανιάδης. Αμανατίδης. Γκολ 4-0 στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, στο 43 είμαστε. Ο Αμανατίδης αξιοποίησε την φάση από κοντά, τη στέλνει στα δίκτυα, πραγματοποιώντας με τον τρόπο αυτό το 4-0 Βιρόνια ΠΑΟΚ Ηράκλειας. Σε 47ο λεπτό της αναμέτρησης, δεύτερο του δευτέρου μηχρόνου δηλαδή, ο Γκούπε στην εκτέλεση του φάουλ, στο τείχος και στα δίχτυα. Αλλά κυρώνεται ως offside το γκολ του Τριφινόπουλου, ο αρχηγός έβαλε ένα γκολ και στεναχωρέθηκε εδώ που του ακυρώθηκε το γκολ ως offside. Σε θέση offside λοιπόν ο αρχηγός, ο Τριφινόπουλος, το γκολ ακυρώνεται. Βασιλείου. Το γέμισμα του Βασιλείου. Η μπάλα έχει περάσει. Δεν προλαβαίνει ο Γκούπε. 52ο λεπτό. Γκούπε. Γεμίζει ο Γκούπε στα χέρια του γκολκίπερ του Τσουρίδη. Το σούτ του Γκούπε από μακριά. Άστοχο. 55ο λεπτό της αναμέτρησης. Γκούπε θα σουτάρει άστοχα. Ο Γκούπε στον Αμανατίδη. Μανατίδης εκτοπίστηκε από τον Ετσινάλη. Ανανιάδη στην παλιά απέναντι για τον Πολυχρονιάδη. Νάτο! Ο σούτ στα δίχτυα. Ένα πολύ ωραίο γκολ από τον Κώστα Μανατίδη. Πολύ ωραίο γκολ. Στρώθηκε η μπάλα σε αυτόν έξω από την περιοχή. Αδυνατό σούτ από τον Αμανατίδη. Αυτό είναι το 5-0. Με τρία γκολ απόψε του Κώστα Αμανατίδη με αυτό το μακρινό σουτ στο 58ο λεπτό. Από την κόντρα η μπάλα έρχεται στη μικρή περιοχή. Απομάκρυση ο Τόμες. Αφήνει σε αυτό το σούτ που πραγματοποιεί ο Κασάπης, αν δεν κάνω λάθος, η μπάλα είναι άστοχο. Σούτ out. Τόμες.
Τσακός. Παλαχάθηκε. Την κόντρα πήρε ο Καράκας, ένα σούτ εδώ που θα βγει από τον goalkeeper, τον Πασχαλίδη. Κι άλλο σούτ εδώ με την μπάλα να είναι σε αυτό το σούτ άστοχο. Out. Κάθεται για τον Αμανατίδη, Αμανατίδης τέτα τέτ. Μπράβο ρε Κώστα! Τέταρτο γκολ απόψη για τον striker των γηπεδούχων. 6-0. Κώστας Αμανατίδης. 6-0 απόψε. Η κάθετη αξιοποιήθηκε τον ιδανικότερο τρόπο από τον striker των γηπεδούχων. Τέταρτο προσωπικό τέρμα απόψε. Τσακός. Τσακός πέρασε. Θα σουτάρει και μειώνει το δίκτυ του σκορ σε 6-1. Πολύ ωραία γκολ. Διαγώνιο σουτ σιρτό από τον Ετσάκο ή του ΠΑΟΚ Ηράκλειας. Μειώνουν τον δίκτυ του σκορ σε 6-1 στο 67ο λεπτό. Ο Τσάκος μειώνει το δίκτυ του σκορ. Σαμαράς Τσιφτσίνης. Η μπάλα πέρασε. Πολυχρονιάδης τον προλαβαίνει. Τον προλαβαίνει ο Τζουρίδης. Τραφανόπουλος γεμίζει, αλλά έχει περάσει. Το γκολ είναι από κοντά του Πολυχρονιάδη. Μετά τη διεκδίκηση μπροστά στον τραυματοφύλακα, ευνοημένος βγαίνει ο Πολυχρονιάδης, ο οποίος σκοράρει το πολύ κοντά με μια εύκολη κεφαλιά, γράφοντας με τον τρόπο αυτό στο 76 το 7-1. Βουλγέρης βγαίνει στην πλάτη και σκοράρει. Ο Πάνου γράφει το 7-2 στο 78ο λεπτό της αναμέτρησης. Πάνου 7-2 μειώνει το δίκτυο του σκορ ο Πάνου. Γενικά το Κοσμάλας δεν τα καταφέρνει. Με τον Κωνσταντινίδη εκεί σήκωσε το τσινάλι. Ο Κωνσταντινίδης είναι ευνοημένος. Αν το βγάλει κίτρινη κάρτα, τώρα εδώ είναι κόκκινη. Δεύτερη κίτρινη κάρτα στον τσινάλι. Πριν από 3 λεπτά δέχτηκε την πρώτη κίτρινη κάρτα. Εδώ δεύτερη κίτρινη κάρτα στον τσινάλι. Κόκκινη. Το γέμισμα σε αυτό το φάουλ στα χέρια του Τζουρίδη. Χορηγός ζήτησε πάντων βοηθήσεις στις ελιές. Κορυδεύει ο Αντώνης. Γκολ! Στην κίνηση το σούτ από τον Γιώργο Σαμαρά. Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο γκολ. Γράφει το 8-2 στην εκκίνηση αυτό το κόρνερ. Σκοράρει ο Σαμαράς.